Θα μπω και εγώ στον πειρασμό να κάνω ένα σχόλιο, γιατί προκλήθηκα από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Δαβάκη, για τις φωτιές στη Μάνη. Ξέρει πολύ καλά ότι όλες τις μέρες των πυρκαγιών και όταν σβήστηκαν οι πρώτες και αναζωπηρώθηκαν μετά, υπόπτος, εντελώς υπόπτος, όλες οι δυνάμεις, πεζοπόρες, τμήματα, οχήματα, παρέμειναν στην περιοχή. Μόνο την Κυριακή έφυγαν τέσσερα να πάνε στις περιοχές που είχαν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Το γνωρίζει ο κύριος Δαβάκης αυτό. Και απορώ. Και το δεύτερο θέλω να σχολιάσω, μου προκαλεί αληγινή εντύπωση η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας που εκφράστηκε για του κυρίου Δαβάκη προλίγου με την άποψη του κυρίου Παπαντονίου ότι δήθεν αυτή η ολόκληρη εξεταστική, προκατακτική των πραγμάτων επιτροπή συγκροτήθηκε ακριβώς για να παρεκκλίνει η ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής. Ουδέν αναλυθέστερο και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την ταύτιση, κύριε Δαβάκη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από τη στιγμή που οι εισαγγελικές αρχές απέστειλαν τις δικογραφίες στη Βουλή, οι διαδικασίες σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι συγκεκριμένες, κύριε Δαβάκη, και τις ξέρετε. Η διαδικασία ήταν προδιαγεγραμμένη και συγκεκριμένη. Ήταν αναγκαίο να συγκροτηθεί η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων από τον πρώην Υπουργό κ. Παπαντονίου. Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που συγκροτήθηκε ολοκλήρωσε τις εργασίες της στην ταχθήσα προθεσμία και εξέδωσε πόρισμα σύμφωνα με το οποίο από τις πράξεις που αποδίδονται στον πρώην Υπουργό, για μεν την πράξη της απιστίας κρίθηκε ότι έχει εξαλειφθεί το αξιόπινο λόγω της τασόμενης από το Σύνταγμα ειδικής προθεσμίας, για δε την πράξη νομοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κρίθηκε ότι αυτή δεν τελέστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του. Κατά συνέπεια, η δίωξή της αποτελεί αρμοδιότητα των κοινών ποινικών δικαστηρίων και ο πρώην Υπουργός οδηγείται να δικαστεί στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο με την κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις. Και θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη όπως ο κοινός πολίτης. Όλα ωραία και καλά. Κατά την προσωπική μου άποψη, καθόλου ωραία και καλά. Γιατί έχω επ' αυτού δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αξιόπινες πράξεις στις οποίες φέρεται να έχει η ανάμειξη ο κ. Παπαντονίου τελέστηκαν από το 2001 ως το 2004. Αντικείμενο διερεύνησης από τη δικαιοσύνη, οι συγκεκριμένες πράξεις έγιναν 10 έως 12 χρόνια αργότερα, μετά από το φερόμενο χρόνο της τέλεσής τους. Στη Βουλή, οι σχηματιστήσεις δικογραφίες ήρθαν 2 χρόνια αργότερα. Πολύ μεγάλο διάστημα αντίδρασης και δράσης, με πλήθος δημοσιευμάτων από το 2004 ως το 2013 και 2014, να αναφέρονται σε παρατυπίες, παρανομίες, ενδεικτικά αναφέρω, έχω και εδώ μερικά από αυτά, σκανδαλώδη εύνοια του ΥΠΕΘΑ προς την ΣΟΝΑΚ, ελληνικά αμυντικά συστήματα, τραγωδία στη συνέχεια, καμένη γη παρέλαβε η νέα ηγεσία, στον αέρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικού πολέμου, όλα αυτά, 4, το 5, το 6, το 7, το 8, το 9, πλήθος δημοσιευμάτων. Κανένας δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε δικαστικός λειτουργός, ούτε κρατικός λειτουργός. Παρατηρείται μία, στην καλύτερη περίπτωση, αδράνεια του κρατικού μηχανισμού που φτάνει στα όρια συγκάλυψης γεγονότων. Μια συνωμοσία σιωπής. Ποια τα αντανακλαστικά των δημόσιων λειτουργών που τάχθηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον? Οι κυβερνήσεις άλλαζαν, αλλά κάποιος ονόματι Λιακουνάκος, εκπρόσωπος εταιριών όπλων, διαμεσολαβητής στην αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά και σύμβουλος για την αγορά και σύμβουλος για την κατάρτιση των συμβάσεων, των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ήταν πάντα συνομιλητές όλων των κυβερνήσεων, γαλάζιων και πράσινων για περισσότερα από 20 χρόνια. Πόσο άρρωστο πρέπει να είναι ένα σύστημα για να μην γίνεται αντιληπτό από αρμόδια προς τούτο πρόσωπα ότι δεν υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, αντιθέτως βλάπτεται? Και ποιο είναι το μήνυμα για την κοινωνία που εμπνέεται από τους αρχηγούς της, όταν είναι διάχυτη η αίσθηση της αυστηρής τιμωρίας της μικρής παραβατικότητας, όταν οι φυλακές μας γεμίζουν με φτωχοδιάβολους, ενώ το οικονομικό έγκλημα που έχει υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας μας μένει ατιμώρητο?
Δεν θωρακίζεται η κοινωνία απέναντι στην ασχήμια και το έγκλημα, δηλητηριάζεται. Και απαιτείται μεγάλη δύναμη και αντιστάσεις για να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί κάποιος για το αυτονόητο. Ενώ ένα μεγάλο μέρος λειτουργεί παθητικά, πράττει το ίδιο τηρουμένων των αναλογιών βέβαια. Και ποιος θα λογοδοτήσει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για το συγκεκριμένο έγκλημα σε βάρος της κοινωνίας? Η δεύτερη επισήμανσή μου έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κυρίου Παπαντονίου. Αρχικά ο κ. Παπαντονίου απέστειλε μια επιστολή με την οποία ισχυριζόταν ότι επί 14 χρόνια όλες οι συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας έχουν υποστεί εξονικιστικό έλεγχο από διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρχές, χωρίς να βρεθεί καμία απολύτως ένδειξη παρανόμων ή παρατύπων ενεργειών ή παραλήψεων, και ότι δήθεν η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής γίνεται για να αλλάξει, όπως είπε και ο κ. Ζαβάκης, η επικοινωνική ατζέντα, το αδιέξοδο, το πολιτικό της κυβέρνησης, για να στοχοποιήσουμε το ΠΑΣΟΚ, να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση Σιμίτη. Τον ισχυρισμό περί κανενός στοιχείου τον διέψευσαν οι ίδιες οι δικογραφίες, που ακριβώς γι' αυτό απεστάλησαν στη Βουλή. Γιατί υπάρχουν ενδείξεις που όμως αφορούν πολιτικό πρόσωπο. Όσο για τους ελέγχους επί 14 έτη από διοικητικές και δικαστικές αρχές, καλύτερα πιστεύω να μην είναι αλήθεια. Για τις ίδιες τις αρχές, έτσι. Ακολούθως, ο κ. Παπαντονίου επέλεξε να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Με επιστολή του όμως προς την Επιτροπή μας κατηγορεί ως συκοφάντες και φαύλους. Εδώ σαργεί. Ας ερχόταν ο κ. Παπαντονίου στην Επιτροπή να εκθέσει τις απόψεις του. Όχι όμως να εξαπολύει μύδρους κατά των βουλευτών, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα παραπάνω, δεν είπαν τίποτα παραπάνω από όσα είπαν στις αγγελικές αρχές. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτική δειλία. Εξάλλου, εάν ο κ. Παπαντονίου θεωρεί ότι συκοφαντήτας υποβάλλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να αποκαλυφθεί, να αποδειχθεί το συκοφαντικό γεγονός. Θα καταθέσω στα πρακτικά και τις δύο επιστολές του κ. Παπαντονίου για να παραμείνουν. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι όλοι μιλάμε για διαφθορά. Η διαφθορά όμως δεν είναι ένα μεταφυσικό φαινόμενο. Είναι απτό γεγονός του κόσμου τούτου και αντιπαλεύεται όχι με λόγια και με ευχολόγια. Αντιπαλεύεται με νόμους, με κανόνες, με πράξεις και με συγκεκριμένη στάση ζωής. Και ειδικά εκείνων που οι πολίτες τους εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση αυτής της χώρας.